Ήταν για τέταρτη συνεχομένη μέρα με την κυβέρνηση και τη λιμενική αστυνομία να βρίσκονται σε κινητοποίηση περισσότερα θα μα πει ο Δημήτρη Καλιοσύ. Φαίνεται Μιχάλη πω η βελτίωση των καιρικών συνθηκών και η διαρκή σύγκρουση στη Γάζα σπρώχνει όλο και περισσότερου σύρου μετανάστε στο νησί μα. Σήμερα το μεσημέρι εντοπίστηκε ακόμη μια βάρκα στα θαλάσσια περιοχή του Κάβων Κρέκο, στην οποία επέβαιναν 22 άτομα. Με το σημερινό πλοιάριο, ο αριθμό αφήξεων διαθαλάσση από την Κυριακή εκτοξεύτηκε στου 761, οι οποίοι προσθέτονται στου συνολικά 2448 που έφτασαν μόνο τους τρεις μήνες του πρώτου τρει μήνε του έτου. Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν μηχάλη τα κυκλώματα διακινητών, τα οποία φαίνεται να δρούν ανεξέλεκτα σε Συρία και Λίβανο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, οι διακινητέ διαφημίζουν την Κύπρο με καμπάνιε σε δημόσιου χώρου, ακόμη και στα social media, ενώ φαίνεται να θησαυρίζουν αφού το ταξίδι από το Λίβανο για την Κύπρο είναι περίπου 10 ώρε έναντι αμοιβή 3.000 ευρώ για κάθε άτομο. Πάντω, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να λάβει επιπλέον μέτρα, mm -hmm. από τα οποία δεν θα δημοσιοποιηθούν όλα και έχουν ω στόχο να σταματήσει η Κύπρο να αποτελεί ελκυστικό προορισμό για μετανάστε. Μεταξύ άλλων, δόθηκαν οδηγίε για αύξηση των ελέγχων για παράνομη εργασία παράτυπων μεταναστών. Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών, με σημερινή του ανακοίνωση, διευκρινίζει πω όλοι ανεξαιρέτω οι αιτητέ ασύλου, είτε προέρχονται από ασφαλεί χώρε όπω συγκεκριμένε χώρε τη υποσαχάρια Αφρική, είτε από μη ασφαλή χώρε όπω η Συρία, δεν έχουν δικαίωμα πρόσβαση Μάλιστα. στην εργασία σε κανέναν τομέα, προτού παρέλθουν εννέα μήνε από την ημερόμενη αποβολή τη ασύλου Δημήτρης, ευχαριστούμε.